Καλώς ήρθατε στο σημερινό επεισόδιο του Ask the Guitar Coach, το μοναδικό podcast στο οποίο απαντάμε τις δικές σας κιθαριστικές ερωτήσεις. Αν ενδιαφέρεστε να εξελίξετε το παίξιμό σας στο maximum βαθμό, στείλτε μου ένα email στο email ioannis@ioannis.org για να σας ενημερώσω για τα πακέτα εκμάθησης κιθάρας του Elite Guitar Coaching. Πάμε λοιπόν να δούμε τη σημερινή μας ερώτηση. 5 πράγματα που δείχνουν ότι ο δάσκαλος κιθάρας σου δεν κάνει σωστά τη δουλειά του. Σήμερα λοιπόν δεν έχουμε μία ερώτηση. Έχουμε ένα συνδυασμό από διάφορες ερωτήσεις που έχουν στείλει στο παρελθόν, όπου με ρωτάνε, κάνει αυτό το πράγμα ο δάσκαλός μου, κάνει αυτό, μου φαίνεται περίεργο, είναι σωστό, δεν είναι σωστό, πες μας εσύ που ξέρεις από αυτά τα πράγματα κτλ. Οπότε λοιπόν αποφάσισα να βάλω μαζί 5 από αυτούς τους λόγους, από αυτές τις ερωτήσεις, και να κάνουμε μία λίστα με 5 πράγματα που δείχνουν ότι ο δάσκαλός σου, ο δάσκαλος της κιθάρας, δεν κάνει σωστά τη δουλειά του. Και ας ξεκινήσουμε με το πρώτο. Αν πήγες λοιπόν για μάθημα, για να ξεκινήσεις μάθημα, και ο δάσκαλος απλά σε έβαλε κάτω και σου λέει «ΟΚ, έλα απλά να παίξουμε αυτά τα πράγματα» και άρχισε να σου δίνει ύλη, να σου λέει να τζαμάρεται ή οτιδήποτε τέλος πάντων, χωρίς να σου κάνει πρώτα ένα full set, ένα panel από ερωτήσεις για το τι είδος μουσικής σου αρέσει, τι σε έκανε να ξεκινήσεις να παίζεις, πόσο καιρό παίζεις ως τώρα, με τι είσαι ικανοποιημένος, με τι δεν είσαι ικανοποιημένος στο παίξιμό σου, καθώς και το να σε εξετάσει μέχρι ενός σημείου για το τι ξέρεις και τι δεν ξέρεις ως τώρα. Αν δεν τα έκανε αυτά τα πράγματα λοιπόν, κατά την άποψή μου δεν κάνει σωστά τη δουλειά του. Πάμε στο δεύτερο. Αν κάνετε μάθημα κιθάρας, μπορεί να κάνετε λίγο καιρό, και η περισσότερη ώρα του μαθήματος απλά τζαμάρετε μαζί. Μια τζαμάρη εκείνος, μια σολάρη εκείνος, μια σολάρη εσύ, δεν έχει σημασία, αλλά το μεγαλύτερο μέρος του μαθήματος είναι απλά τζαμάρισμα. Θα δείτε ότι δίνω έμφαση στο μεγαλύτερο μέρος, έτσι, όχι απλά να μην τζαμάρετε καθόλου. Αν λοιπόν το μεγαλύτερο μέρος του μαθήματος απλά τζαμάρετε μαζί, τότε ο δάσκαλος αυτός, κατά την άποψή μου, δεν κάνει σωστά τη δουλειά του. Τι θα έπρεπε να γίνει? Ένα μέρος του μαθήματος, για παράδειγμα, αν κάνετε ένα μάθημα μισής ώρας, τα 5 ή τα 7-8 λεπτά, όντως, είναι πολύ καλή ιδέα, μάλιστα, το να τζαμάρετε μαζί. Αλλά το τζαμάρισμα δεν είναι το μοναδικό πράγμα που θα έπρεπε να γίνεται σε ένα μάθημα. Θα έπρεπε κάθε τόσο να γίνεται για να βλέπει ο δάσκαλος που βρίσκεσαι στον αυτοσχεδιασμό σου, καθώς και να ακούς και εσύ κάποια πράγματα που μπορεί να σου δώσουν κάποιες ιδέες. Αλλά αυτό είναι για ένα μικρό μέρος του μαθήματος. Σίγουρα όχι πάνω από 20% του μαθήματος. Αν λοιπόν το κάνετε παραπάνω από τόσο, τότε, και σε μόνιμη βάση μάλιστα, τότε λυπάμαι που θα το πω, αλλά ο δάσκαλός σου δεν κάνει σωστά τη δουλειά του. Για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβαίνει καινούριο επεισόδιο, μην ξεχάσετε να πατήσετε subscribe εδώ κάτω και επίσης πατήστε το καμπανάκι ώστε να σας έρχονται ειδοποιήσεις κάθε φορά. Και τώρα συνεχίζουμε με το υπόλοιπο επεισόδιο. Νούμερο 3. Αν δεν σου δίνει συγκεκριμένα υλικά να μελετήσεις. Υλικά τα οποία να είναι είτε εκτυπωμένα είτε γραμμένα στο υπολογιστή από πριν το μάθημα. Αν δεν σου δίνει λοιπόν συγκεκριμένα υλικά που να τα έχει προετοιμάσει για τα μαθήματά του, όχι απαραίτητα για σένα, μπορεί να είναι ας πούμε μια κλίμακα που να την έχει δώσει και σε άλλους μαθητές. Αλλά πρέπει να είναι από πριν προετοιμασμένο και να είναι συγκεκριμένο να σου το δίνει εσένα εκείνη τη μέρα και κάθε μάθημα να σου δίνει συγκεκριμένα υλικά. Αν δεν το κάνει αυτό το πραγματάκι, ο δάσκαλος αυτός δεν κάνει σωστά τη δουλειά του και είμαι εντελώς κάθετος σε αυτό το πράγμα. Μιλάμε δηλαδή για περιπτώσεις όπου, και έχω δει πολλές τέτοιες περιπτώσεις, όπου ο δάσκαλος, και θα το βάλω μέσα σε εισαγωγικά τη λέξη δάσκαλος, δεν έχει κάνει καμία απολύτως προετοιμασία, όχι για το συγκεκριμένο μάθημα, για κανένα μάθημα, μπορεί την πιο βασική, την πρώτη κλίμακα που μαθαίνει ο μαθητής, την μινόρε πεατονική δηλαδή, κάθε φορά για κάθε καινούριο μαθητή να τη γράφει χειρόγραφα σε ένα κομμάτι χαρτί και να του τη δίνει. Να μην έχει ασχοληθεί καν να το βγάλει μια φωτοτυπία, να το εκτυπώσει από το ίντερνετ τέλος πάντων και να το βγάλει μια φωτοτυπία και να το δίνει έτοιμο στο μαθητή. Αυτό γίνεται είτε γιατί βαριέται τη ζωή του απόλυτα,
που κάνει τα μαθήματα και δεν θέλει καθόλου να γίνει ο ίδιος καλύτερος σε αυτή τη διαδικασία, είτε γιατί όντως θέλει απλά να φάει την ώρα απλά γράφοντας την κλίμακα νότα-νότα ή tab κάθε αριθμό με αριθμό και να ξεμπερδεύει με αυτό το μάθημα. Αν λοιπόν ο δάσκαλός σου δεν σου δίνει συγκεκριμένη ύλη γραμμένη από πριν, εκτυπωμένη, τότε δεν κάνει καλά τη δουλειά του. Νούμερο 4. Στη διάρκεια του μαθήματος, είναι αφοσιωμένος σε σένα ή καυτός και λιγάκι παίζει με το κινητό του? Τώρα, εν έτη 2019, είναι πολύ normal 2 φορές ή 3 φορές μέσα στη διάρκεια ενός μαθήματος να κοιτάξει αστραπιέ το κινητό του, μπορεί να έχει έρθει κάποιο μήνυμα, να πρέπει σε κάτι να απαντήσει άμεσα για κάποιο event ή για κάτι που έχει εκείνο το βράδυ, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Δεν μιλάμε για κάτι τέτοιο. Μιλάμε να σου έχει δώσει μια άσκηση να παίζεις και αυτός να κάθεται είτε να παίζει το κινητό του είτε να μιλάει με φίλους του και με κοπέλες. Αν κάνει κάτι τέτοιο και γίνεται σε μόνιμη βάση, επαναλαμβάνω, μην είμαστε υπερβολικοί να πρέπει να είναι το κινητό κλειστό σε άλλο δωμάτιο, αλλά αν αυτό το πράγμα γίνεται σε μόνιμη βάση, τότε ο δάσκαλος αυτός, και πάλι πάμε που θα το πω, αλλά σίγουρα δεν κάνει σωστά τη δουλειά του. Και πάμε τώρα στο νούμερο 5. Το νούμερο 5 δεν είναι τόσο ξεκάθαρο, δεν είναι τόσο κουκιά μετρημένα δηλαδή όσο τα προηγούμενα 4. Και προϋποθέτει ότι ο δάσκαλος αυτός είναι κάμποσα χρόνια στην πιάτσα, δουλεύει κάμποσα χρόνια. Λοιπόν, η ερώτηση είναι εξής. Έχει αρκετούς μαθητές οι οποίοι να έχουν φτάσει σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο παίξηματος? Προσοχή, όχι έναν ή δύο, αρκετούς, κατά προτίμηση δεκάδες. Υπάρχει ένα παλιό ρητό που λένε στην μουσική παιδεία ότι ένας δάσκαλος με έναν καλό, πολύ καλό μαθητή σημαίνει ταλαντούχος μαθητής. Ένας δάσκαλος με πολλούς ταλαντούχους μαθητές, με πολλούς καλούς μαθητές, σημαίνει ταλαντούχος δάσκαλος. Αν λοιπόν ένας καθηγητής, ένας δάσκαλος κιθάρας έχει απλά έναν καλό μαθητή, τον οποίο προμοτάρει συνέχεια μόνο αυτόν, να κοίτα αυτόν τον έναν μαθητή μου, τι έκανε εκεί, κατά πάσα πιθανότητα δεν φταίει αυτός ο δάσκαλος για τον καλό του μαθητή, αλλά ήταν αυτός ο μαθητής μεγάλο ταλέντο και μπόρεσε και προχώρησε γρήγορα. Αν όμως αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο δάσκαλος έχει 10, 15, 20 ή και παραπάνω πραγματικά καλούς μαθητές οι οποίοι κάνουν καριέρα ή δεν απαραίτητο να είναι επαγγελματίες, απλά να έχουν προχωρήσει πολύ με τη βοήθειά του, τότε αυτός ο δάσκαλος όντως είναι σωστός επαγγελματίας, ξέρει την τέχνη του και ξέρει και κάνει σωστά τη δουλειά του. Οπότε λοιπόν, χωρίς να σου πω με απόλυτη σιγουριά ότι αν έχει ένα μαθητή δεν κάνει σωστά τη δουλειά του, οι πιθανότητες είναι ότι αν έχει έναν ή κανέναν μαθητή να μπορέσει να δείξει ότι τον έχει βοηθήσει πολύ να προχωρήσει, οι πιθανότητες είναι ότι δεν κάνει σωστά τη δουλειά του. Αυτά λοιπόν για το συγκεκριμένο θέμα. Ελπίζω να βοήθησα και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο του Ask the Guitar Coach. Γεια χαρά!